8% καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μετρηθούν τα ψηφοδέλτια, ΣΥΡΙΖΑ Νουδού Σκέτα, και θέλει μια πιο χρονοβόρα διαδικασία να μετρηθεί πρόσωπο-πρόσωπο. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος στις 213.190 ψήφους και είναι με διαφορά στην πρώτη θέση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με 173.836 ψήφους. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ στην τρίτη θέση, 120.650 ψήφοι, και η Μαρία Σπυράκη, 109.105 ψήφοι για την τέταρτη θέση. Μανώλης Κεφαλογιάννης ξαναμπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Άση Μακοπούλου, η οποία περνάει στο Ευρωκοινοβούλιο από την κεντρική σκηνή, ο κύριος Κίρτσος που παραμένει. Αυτή και μετά αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά βλέπουμε τον κύριο Παπαδημούλη εδώ, 106.331. Κράτησε δυνάμεις ο κύριος Παπαδημούλης. Η κυρία Κουντουρά ακολουθεί με 93.155, ο Κώστας ο Αρβανίδης με 83.044, ο Στέλιος Κούλογλου 78.518, ο Αλέξης Γεωργούλης 61.458, ο Πέτρος Κόκαλης 55.856. Και μετά περνάει το κοινάλ, έτσι, κίνημα αλλαγής. Ανδρουλάκης Καέλη, Νίκος Ανδρουλάκης, 57.065 ψηφοφόροι του έδωσαν το πράσινο φως για ανανέωση θητείας. Η κυρία Εύα Καέλη, 48.409 ψηφοφόροι. Και Κώστας Παπαδάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα με 24.663 ψήφους παίρνει το πράσινο φως για το Ευρωκοινοβούλιο στην ενσωμάτωση 33,8%. Να το ξαναλέμε, έτσι. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής ενσωμάτωση. Το δεύτερο πρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος με 19.198 ψήφους. Και συνεχίζει η Χρυσή Αυγή, Λαγός Ιωάννης 47.277, Κωνσταντίνου Αθανάσιος 18.187, και εδώ τώρα έχουμε την είσοδο του Κυριάκου Βελόπουλου με 53.009 και η κυρία Σοφία Σακοράφα με 15.290. Αυτά είναι πρόσωπα. Και τα πρόσωπα που πάνε στην Ευρωβουλή. Ναι. Τώρα έχουμε κάπου να αρχίζουν και οι περιφέρειες, να δούμε εδώ, όπως...